Υπεγράφει η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο που θα υποστηρίζει την περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλη τη διάρκεια της πορείας του έργου για το μεγάλο ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Δρομολογούμε με τις πιο γρήγορες δυνατές διαδικασίες στο έργο των σκουπιδιών, κάτι το οποίο έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει υλοποιηθεί. Την 1η Ιουλίου έχει καθοριστεί το δικαστήριο στο εφετείο Ναυπλίου για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία των απαλωτριώσεων και ευελπιστώ ότι μέσα στο έτος θα ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες που θα μπορούσαν ήδη να έχουν ξεκινήσει, αλλά λόγω κορονοϊού υπήρξε αυτή η καθυστέρηση με τα δικαστήρια. Ήδη ο τεχνικός μας σύμβουλος προχωράει όλες τις διαδικασίες για να μην χάσουμε ούτε λεπτό. Και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ανάμεσα στα άλλα δημιουργεί και προβλήματα και προστίμων της χώρας και της περιφέρειας, αλλά και δεν μπορεί να δίνει την εικόνα που θέλουμε στους τουρίστες μας, να αντιμετωπιστεί οριστικά μέσα στους επόμενους 10-12 μήνες. Μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του δικαστηρίου που δεν έγινε λόγω των μέτρων της πανδημίας του κορονοϊού, θα τρέξουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, οι οποίες ήδη δρομολογούνται από την Περιφερειακή Αρχή με την προοπτική της οριστικής αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος να έχει ορίζοντα, όπως όλα δείχνουν, το αργότερο ενός έτους. Η υπόθεση είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα τυπικά θέματα και λέω ξανά ότι το δικαστήριο το οποίο είχε οριστεί για τις 10 Απριλίου ανεβλήθη για την 1η Ιουλίου. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση την οποία θα προσπαθήσουμε να την συμπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.